Είχα μεγάλη περιέργεια να δοκιμάσω αυτό τον καφέ, κυρίως λόγω της ποιοτικής του καλλιέργειας και της επεξεργασίας. Θεωρώ ότι δικαιώθηκε η προσμονή μου. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. Με λένε Νικόλα και μαζί θα δοκιμάσουμε καφέδες, κρασιά και αποστάγματα, όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις δηλαδή, που κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο καλύτερη. Σήμερα δοκιμάζουμε μία Κώστα Ρίκα από την DAF και συγκεκριμένα την Granitos de Ortiz Esperanza. Η Κώστα Ρίκα είναι μία χώρα της Νότιας Αμερικής με μεγάλο όνομα στον καφέ. Έχει τη φήμη ότι καλλιεργεί πολύ ποιοτικά και ότι χρησιμοποιεί πολύ καλές μεθόδους επεξεργασίας. Ο συγκεκριμένος καφές έχει καλλιεργηθεί σε υψόμετρο 1.800 μέτρων και έχει γίνει με τη μέθοδο Black Honey. Πολύ χοντρικά, οι βασικές μέθοδοι επεξεργασίας του καφέ, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο παίρνουμε τους καρπούς μέσα από το φρούτο, είναι δύο. Washed process, δηλαδή με τη χρήση νερού, και dry process, δηλαδή αφήνοντας το φρούτο στον ήλιο να ξεραθεί και μετά αφαιρώντας τους καρπούς με μηχανικό τρόπο. Η μέθοδος επεξεργασίας Honey βρίσκεται κάπου στη μέση. Ξεφλουδίζουν το φρούτο, αλλά αφήνουν μέρος της σάρκας και μετά το αφήνουν να ξεραθεί. Μετά από εκεί παίρνουν τον καφέ, τους κόκκους δηλαδή. Η όλη διαδικασία απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο, αλλά δίνει μια έξτρα γλυκύτητα στον καφέ. Πάμε να τον δούμε. Έχω φτιάξει ένα εσπρέσο, ένα καπουτσίνο και ένα φρέντο εσπρέσο. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ξεκινάω με το εσπρέσο. Να πω ότι έχω κάνει την ίδια διαδικασία και για τους τρεις. Δηλαδή, από 19 γραμμάρια αλεσμένου καφέ, πήρα ρόφημα 36 με 38 γραμμαρίων. Δηλαδή, αναλογία 1 προς 2 σε εκχύληση 25 με 30 δευτερολέπτων. Εσπρέσο. Μέτριο καημάκι. Ούτε πολύ πλούσιο, ούτε αραιό. Αρωματικός καφές, πολύ αρωματικός. Γλυκός. Με ωραία αντελικάτη οξύτητα, φρουτένια, μέτριο σώμα και ωραία επίγευση. Ωραίος καφές. Πάμε για τον καπουτσίνο. Πηγαίνει το γάλα. Έχει μαλακώσει. Η οξύτητά του έχει πέσει. Συνεχίζει όμως να έχει αυτή τη φρουτένια σπιρτάδα του. Ωραίος, πολύ ωραίος καφές. Πάμε να δοκιμάσουμε το φρέντο. Στο φρέντο, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι η καλή ποιότητα του πάγου. Επιλέγουμε σακούλες με συσκευασμένα παγάκια από μίνι μάρκετ και βενζινάδικα, καθώς η διαφορά που έχουν με αυτά που φτιάχνουμε στην κατάψυξη του ψυγείου μας είναι τεράστια. Έχει μαλακώσει κι άλλο. Συνεχίζει όμως και η γλύκα του και η οξύτητά του να είναι παρούσες. Ωραίος, πολύ ωραίος καφές. Το συγκεκριμένο τον βρήκα γύρω στα 9 ευρώ από βαθμολογία. Του βάζω 87 στα 100 και πιστεύω ότι είναι μια ωραία Κωνσταρίκα. Είμαι ο Νικόλας Σωτηρόπουλος και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς και να απολαμβάνετε τον καφέ σας με καλή παρέα και καλή διάθεση. Τα φιλιά μου!